κείμενο, το αμερικάνο λόγιο, σχέση με το σύστημα της σχετικής εκπαίδευσης στα σχολεία. Δηλαδή, και τις διαφορετικά σχολεία. Έχω, θα σας πω, μερικά λόγια και για τις διαφορετικές σχολείες. Πρώτα, μια σύντομη ιστορική αναδρομή. Σήμερα η βουλευτική ταυτότητα εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όπως ξέρουμε, η εθνική ιδέα των Βουλγάρων γεννήθηκε τον 19ο αιώνα, από τότε υπάρχει αυτό το έθνος ως έθνος με κράτος. Γι' αυτό θεωρούμε την ταυτότητά μας πολυκοινωνική. Υπάρχουν σήμερα διαφορετικές βουλευτικές ταυτότητες. Δεν μπορούμε να έχουμε και μία. Στο παρελθόν, ο πανσλαβισμός υπήρχε ως κίνητρο αυτού του έθνους. Σήμερα όμως δεν είναι έτσι. Άλλαξε πολύ η κατάσταση τα τελευταία 100 χρόνια. Στην σύγχρονη εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε πως υπάρχει μια άμεση σχέση ορθοδοξίας και εθνικής ταυτότητας. Στην Βουλγαρία έχουμε μια πάρα πολύ διαφορετική κατάσταση από τις, ας πούμε, οι υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, εκτός της Τουρκίας όμως. Η θρησκευτική εκπαίδευση στη Βουλγαρία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν είναι πολύ διαφορετικό το σύστημα στην Ελλάδα, ας πούμε. Το μάθημα κατήχησης των 19ου αιώνα μπήκε στα βουλγαρικά σχολεία κατά το παράδειγμα των ελληνικών σχολείων. Ιδιαίτερα και αυτό το μάθημα και η θεωρητική εκπαίδευση στην Βουλγαρία ήρθε από την Ελλάδα και από το ελληνικό σύστημα. Τότε όμως έχουν βάλει την έμφαση πάνω στον πατριωτισμό, θα έλεγα πάνω στον εθνικισμό. Ξέρετε πως τότε η ορθοδοξία και ο εθνικισμός ήταν πολύ στενά συνδεδεμένοι. Ξέρουμε και οι τραγικές τα επεισόδια με το βουλγαρικό σύστημα της χίσμα από το 1872. Από τότε αυτή ήταν η τάση στην θρησκευτική εκπαίδευση, όχι μόνο στα σχολεία, αλλά και στο πανεπιστήμιο. Πάνω σε αυτά έχουμε αρκετά αφορμητικά στοιχεία, μια άγνωστη τουρκική γλώσσα ή ιστορική γλώσσα, για τους τότε Βούλγαρους και για τις μειονότητες δεν ήταν γνωστή γλώσσα. Έπρεπε να μαθαίνουν αρχές απ' έξω, χωρίς να ξέρουν την παλαιοσυλλογική γλώσσα. Όπως και γενικά στην φιλολογία, το ότι υπήρχε μια μοραλιστική επίσης αντίληψη για την ορθοδοξία γενικά. Στα χρόνια του κομμουνιστικού καθεστώτος, βέβαια, αυτό το μάθημα βγήκε από τα σχολεία. Έχουμε δύο μούσκα της Εκκλησίας, απομάκρυνση του λαού στην Εκκλησία. Μπορώ να πω, γεννήθηκε η ψυχολογία του νέου παγανισμού. Σας έχω προετοιμάσει εδώ μια πολύ έτσι όμορφη φωτογραφία ενός ναού, κομμουνιστικού ναού. Εκεί μαζεύονται οι κομμουνιστές από την Βουλγαρία κάθε χρόνο μέχρι σήμερα. Είναι σε ένα μεγάλο βουνό στην κεντρική Βουλγαρία. Σε σχέση με αυτές τις αλλαγές και έλλειψη της θρησκευτικής εκπαίδευσης στα σχολεία, και η βουλγαρική κοινωνία έφτασε σε μια παρακμή, όπως σε όλη την Ανατολική Ευρώπη. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μετά τις πολιτικές αλλαγές του 1989, ξεκίνησε μια μακροχρόνια συζήτηση πάνω στο θέμα να έχουμε θρησκευτική εκπαίδευση στα σχολεία ή να μην έχουμε. Παρά στην αρχή να είχαμε ένας κοινωνικός ενθουσιασμός για την εκκλησία τον χριστιανισμό. Γρήγορα, αυτός ο ενθουσιασμός εξαφάνισε. Δύο-τρία χρόνια. Σε αυτή την συζήτηση πήραν μέρος τα κόμματα που έπρεπε στη Βουλή να μπει καινούριος νόμος για την εκπαίδευση. Σε αυτή την συζήτηση το Σοσιαλιστικό Κόμμα ήταν πάρα πολύ προφυλακτικό. Ένας υπουργός παιδείας, ότι είπε, σοσιαλιστής, είπε «θα μπουν γερείς στο σχολείο πάνω από το πτώμα». Έτσι το είπε, έτσι και έγινε. Δεν είχαν.
Η δημοκράτηση ήταν επίσης προφυλακτική, αφού κατά τη διάρκεια του κομμουνισμού η Εκκλησία πάντα είχε, ας λέμε, καλές σχέσεις με το κράτος και αυτό το κράτος δεν πίστευαν στην Εκκλησία, στους γερείς, στους επισκόπους. Και αυτό ήταν και αυτή η προφυλακτική. Οι αθηκητές, βέβαια, πάντα ήθελαν να γυρίσουμε πάνω στο παλιό μοντέλο πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου Ορθοδοξία και Εθνικισμός ήταν ένα και το ίδιο. Βέβαια, αυτό η Βουλγαρική κοινωνία δεν μπορεί να δεχτεί. Το Τούρκικο κόμμα στη Βουλγαρία παίζει φιλελεύθερο και αυτό είναι κατά του Ισλάμ, κατά του Χριστιανισμού. Έτσι, βλέπετε, δεν μπόρεσε να περάσει αυτός ο νόμος από τη Βουλή. Στην αρχή του πρώτου αιώνα είχαμε ορισμένες εξελίξεις. Μετά από μια ακαθόριστη απόφαση της κυβέρνησης το 1998, ήταν η κυβέρνηση των Δημοκράτων, η εισαγωγή του μαθήματος θρησκευτικών στα σχολεία. Μπήκε το μάθημα, αλλά μπήκε έτσι. Ναι, μεν, ας έχουμε μάθημα θρησκευτικής στα σχολεία, αλλά δεν δίνουμε ωράριο, δεν δίνουμε θέσεις για δασκάλους. Γι' αυτό στα επόμενα 3-4 χρόνια δεν είχαμε κινήσεις σε αυτό το θέμα καθόλου. Σας είπα ότι ο ενθουσιασμός εξαφάνισε 2-3 χρόνια μετά τις αλλαγές. Γι' αυτό η Εκκλησία εντόπισε μια κοινωνική αδιαφορία σε αυτό το τομέα. Έπαιξε ρόλο τότε μια πολύ ισχυρή ένωση, η οποία είχε και μέχρι τώρα έχει μεγάλη επιρροή στη βουλγαρική κοινωνία. Αυτή είναι η Ένωση των Γονέων της Βουλγαρίας. Είναι κάτι σαν κόμμα, αριστερού χαρακτήρα. Αυτοί οργάνωσαν σκάνδαλο σε σχέση με την εισαγωγή των θρησκευτικών στα σχολεία και τελικά η κυβέρνηση ήταν πολύ έτσι προφυλακτική, δεν έκανε τίποτα μέχρι το τέλος του 2001. Διαμορφώθηκαν δύο πλευρές, δύο επιτροπές, μια επιτροπή της Ιεράς Συνόδου και μια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας. Από τη μια πλευρά η πρώτη επιτροπή και η πρώτη κίνηση που ήθελε να εισαχθεί μάθημα κατήχησης, το οποίο να έχει δογματικό χαρακτήρα, κάθε ντόγμα να έχει τη δικιά του παρουσία στα σχολεία. Από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Παιδείας οργάνωσε μια πολύ πιο, ας πούμε, μεγάλη και καλά οργανωμένη επιτροπή, με ισχυρό λόγο στα πανεπιστήμια, φιλοσόφων, ιστορικών και μόνο μερικών θεολόγων. Αυτή η επιτροπή ήθελε να εισαχθεί μάθημα θρησκευτικό, το οποίο να έχει γενικό χαρακτήρα, να μην διδάσκονται ντόγματα. Το Σύνταγμα, εντωμεταξύ, γράφει πως στη Βουλγαρία η εκπαίδευση έχει κρατικό χαρακτήρα, κοσμικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται το κράτος να χρηματοδοτεί δογματική εκπαίδευση στα σχολεία με τίποτα. Γι' αυτό καταλαβαίνετε πως η πρώτη ομάδα, η πρώτη επιτροπή αυτή της Ιεράς Συνόδος απέτυχε. Δεν πέρασε. Απλά δεν πέρασε. Η δεύτερη επιτροπή όμως, αφού δεν ήθελαν να σωστούν με την Ιερά Σύνοδο, παρέθηκαν τη δικιά τους απόφαση, είχε σταμάτησε η συζήτηση. Μέχρι σήμερα συνεχίζονται μερικές κινήσεις, μέχρι σήμερα οργανώνονται συνέδρια, ιδιαίτερα στις διαφορετικές Μητροπόλεις. Δραστηριότητες είναι ο Μητροπολίτης Φιλιππούπολος Νικόλαος, κάθε χρόνο μαζεύει δασκάλους από όλη τη χώρα. Προσπαθούν να κάνουν κάτι, αλλά μέχρι τώρα η Εκκλησία δεν μπορεί να μαζέψει, να οργανώσει λόμπι και να πιέσει την κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση να είναι. Εν τω μεταξύ, οι θρησκευτικές κοινότητες ενώθηκαν σε αυτό το θέμα και
πρότειναν ένα σχέδιο στην καινούργια, στην παλιά κυβέρνηση που έπεσε πριν δύο μήνες, να εισαχθεί στα σχολεία μάθημα θρησκευτικών, στην οποία υπάρχουν μερικές διαφορές ανάλογα με την περιοχή, ανάλογα με τις μειονότητες που μένουν στις διάφορες περιοχές του κράτους. Το κράτος όμως είναι πάνω βασισμένο στο Σύνταγμα, είναι πολύ, μέχρι τώρα πολύ έτσι, σκληρό στην θέση του κατά της εισαγωγής της εκπαίδευσης πάνω στα προβλήματα. Τώρα, μετά από την απόφαση του 1998, έμεινε αυτό το μάθημα μια ώρα την εβδομάδα, κατά επιλογή, μόνο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα διαφορετικά σχολεία, είναι από την πρώτη μέχρι την τέταρτη τάξη, σε άλλα σχολεία είναι από την πρώτη μέχρι την τέταρτη τάξη. Και μόνο αυτό. Το μάθημα γενικά έχει ιστορικό χαρακτήρα, δεν ασχολείται με ντόγματα, αποφεύγει αυτά τα θέματα. Κάθε σχολείο όμως, κάθε δήμος, έχει την ελευθερία να επιλέξει. Υπάρχουν τέσσερα γενικά βιβλία, βοηθήματα για δασκάλους, να επιλέξει ποιο βιβλίο θα επιλέξει και πώς θα διδάσκεται αυτό το μάθημα, σαν ιστορικό, σαν λαογραφία, αλλά γενικά αποφεύγεται την κατοικητική προσέγγιση. Το πρόγραμμα γενικά ασχολείται με την λαϊκή παράδοση, με τις εορτές. Διαβάζονται ιστορίες από την Αγία Γραφή, βέβαια δεν είναι πρωτότυπες, είναι παραδοσμένες. Δίνονται πληροφορίες για διάφορους Αγίους σε σχέση με τα ονόματα, με βάση των ονομάτων, για να γίνει σαν παιχνίδι με τους φοιτητές, συμμαθητές. Επίσης, στο πρόγραμμα έχουμε το Κοράνιο, που έχουμε τέτοιες από το προσπληθυσμό των μουσουλμάνους. Οι μαθητές ασχολούνται με τα αιθήματα των μουσουλμάνων, τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά στους χριστιανούς και φαίνεται σαν παιχνίδια. Επίσης, ασχολούνται με τις υπόλοιπες μεγάλες θρησκείες του κόσμου και αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το υπόλοιπα συστήματα στα Βαλκάνια, ασχολούνται με τις αρχαίες θρησκείες των Βαλκανίων. Γιατί είναι έτσι, γιατί στη Βουλγαρία, εδώ και 20 χρόνια, το λόγο των αρχαιολόγων είναι πολύ ισχυρό και αυτοί κατάφεραν να επιβάλλουν αυτό το θέμα μέσα στο πρόγραμμα. Τι γίνεται με τους δασκάλους, οι δάσκαλοι βέβαια σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούν να μαζέψουν ωράριο, φυσικά. Οι περισσότεροι διδάσκουν σε 2, 3, 4, 5 σχολεία ή από 2-3 μαθήματα. Μερικοί έχουν από 2 δουλειές, φυσικά, αν δεν μπορούν να μαζέψουν ωράριο. Εγώ σας δίνω εδώ 2 φωτογραφίες, αυτό είναι ένα σεμινάριο δασκάλων θρησκευτικών στην Βουλγαρία. Ο διαδοτής είναι ο καθηγητής Μπουζιντάνοβλου, αυτός διδάσκει και σε μόνο από και στη Σόφια. Είναι προς πολύ δυστηριώδης, παλεύεται με το σύστημα και δύο λόγια για τις προοπτικές. Για μένα οι προοπτικές είναι καλές σε σχέση με το γεγονός που μπήκε τα τελευταία 4 χρόνια καινούργιο σύστημα και με το τόπο στα σχολεία. Έχουμε, δεν ξέρω αν είναι σωστά να το πούμε στα ελληνικά, μεταβιβασμένοι προϋπολογισμοί. Μπορούμε να το πούμε στα ελληνικά ή όχι. Αυτό σημαίνει πως με κάθε μαθητή έρχονται τα χρήματα από το κράτος στο Δήμο. Από το Δήμο, ο Δήμος αν είναι πλούσιος, δίνει παραπάνω χρήματα για κάθε μαθητή. Αυτά τα χρήματα πηγαίνουν στο σχολείο. Το σχολείο για να τα πάρει πρέπει να κάνει σχέδια. Κάθε 3 χρόνια πρέπει ο κάθε δάσκαλος να κάνει σχέδια για να πάρει περισσότερο χρήματα. Από εκεί, στους Δήμους όπου έχουμε καλύτερη χρηματοδότηση, όπου έχουμε περισσότερα σχέδια, τα χρήματα είναι περισσότερα, οι δουλειές εξελίσσονται καλύτερα, βέβαια.
όπου οι διδάσκαλοι είναι τεμπέληδες, βέβαια δεν μπορούν να πάρουν τα προβλήματα, δεν κάνουν σχέδια, δεν έχουν και μεθοδότηση. Ας να το πω κάτω. Έτσι είναι γενικό σύστημα. Έτσι, έτσι είδαμε πως σε μερικές περιοχές πήγε το μάθημα θρησκευτικών, παρά να είναι κατ' επιλογή, μπήκε και έμεινε στο πρόγραμμα, αφού παράλληλα αναπτύχθηκε και καινούργιο πρόγραμμα να τα περισσότερα μαθήματα να είναι κατ' επιλογή, να μην είναι υποχρεωτικά. Και παραδείγματος χάρη στο Δήμο Πύργου, στο Δήμο Σμόλεν, εκεί μπήκαν πολύ πιο εύκολα τα μαθήματα θρησκευτικά. Και εκεί είναι οι περισσότεροι δάσκαλοι, βρίσκουν δουλειά. Σε εμάς στη Σόφη είναι πιο δύσκολο. Ας πούμε, στη Βόρεια Βουλγαρία δεν υπάρχει λύση. Εξαρτάται από την περιοχή. Επίσης, στην περιοχή του Φιλικού Πόλεως, επίσης έχουν μαθητική έτσι περισσότερο το σύστημα. Αυτό, ναι. Για τις ιατρικές σχολές, οι ιατρικές σχολές στην Βουλγαρία δεν χρηματοδοτούν μόνο από την Εκκλησία. Χρηματοδοτούν από την Εκκλησία, από το κράτος. Έχουμε δύο ιατρικές σχολές. Στη Σόφια, Αγίου Ιωάννου, στη Φιλιππούπολη, Αγίων Κυρών και Κουτίου. Μπορώ να πω αυτή η ιατρική σχολή στη Φιλιππούπολη είναι καλύτερη, καλύτερο οργανωμένη, με καλύτερη χρηματοδότηση και περιμένουμε να ανοίξει τώρα αυτό το καλοκαίρι η τρίτη σχολή στη Βόρεια Βουλγαρία, πάνω προς τη Ρουμανία. Αυτά από μένα. Ευχαριστούμε τον κύριο Ριμπολό, τον Φώτη, είναι και ελληνικής καταγωγής, γιατί μόλις συνέβησε. Λοιπόν, τελειώνοντας τις εισηγήσεις, μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, να απευθύνετε ερωτήσεις προς εισηγητές και των πρώτων εισηγήσεων, την κυρία Μητροπούλου και τον κύριο Στογιαννίδη, αλλά και στον κύριο Ριμπολό. Το λέτε μόνο, πατέρα Κωνσταντινό. Γιατί οι εισηγήσεις και το πρώτο του κυρίου Στογιαννίδη ήταν τόσο αναλυτικές και κάνει να καταγραφεί τόσο που δεν είχε βγάλει. Δεν μας άφησε περιθώριο να ρωτήσουμε, βέβαια. Μας γέμισαν γνώσεις για το σύγχρονο περιβάλλον. Ο κύριος Κουμπουστέου άνοιξε για εμάς τους Έλληνες τουλάχιστον ερωτήματα πάρα πολλά. Είναι ο Ιωσκότης, ο οποίος μας έδειξε μερικά σχέδια που θα βρίσκουμε και εμείς μπροστά μας. Και λέω τώρα. Αναφέρεται στον παγανισμό. Ένα σημείο το οποίο υπάρχει και στη Ρωσική Εκκλησία. Ο παγανισμός ήταν μια ιστορία παλαιότερη στην Ρωσική κοινωνία, η οποία μου τώρα είναι σε εξαίρεση. Κάνει συνδυάσεις με τα σύγχρονα ρεύματα, τα εθνικά, τα οποία ήταν πρόσωπα, ξεχωριστά τα εθνικά θέματα, οι σύγχρονες θρησκείες που σάλουν τις αρχαίες ρίδες, δεν είναι. Αυτό πιστεύω είναι ένα κομμάτι σημαντικό στην πολιτική κοινωνία και αναστατικό στη σχέση με την κοινωνική εκπαίδευση. Γιατί εννοείται 10% μουσουλμάνους. Αν υπήρχε ένα τόσο δυναμικό κομμάτι που λέγεται παγανισμός και αρχαία θρησκεύματα, σας έχουν μπλοκάρει σαν κοινωνία στο να πείτε αυτό και να μπείτε για χριστιανικό σχολείο. Το θεωρώ είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα και θα ήθελα έτσι την άποψή μου και θεωρώ ότι θα ήθελα και εσείς στην Βουλγαρία. Σας το παρακολουθώ. Και συγχρόνως, αν μπορώ και ακόμη δεύτερη ερώτηση, μιλήσαμε λίγο για το Κοράνιο, πώς μπαίνει στη σχολεία με, πώς διδάσκεται, ο ποιος. Για την πρώτη ερώτηση, στην Βουλγαρία τώρα, το λόγο των αρχαιολόγων εμφανίστηκε. Αρχαιολατρών. Αρχαιολόγων. Αρχαιολόγων. Σαν επάγγελμα. Ναι, σαν επάγγελμα. Σε σχέση με τον τουρισμό. Ναι, βέβαια. Παίρνει την οικονομία. Ναι, δευτεία. Είναι χρήματα. Και παίρνει πολλά χρήματα. Και πώς ξαναγεί. Όχι μόνο. Όχι, κάνουμε τεράστια σχέδια και φέρνουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον προϋπολογισμό του κράτους. Τα τελευταία 4 χρόνια είχαμε τεράστια χρηματοδότηση. Και γι' αυτό έχουν επιρροή στην κοινωνία. Αυτή όμως δεν είναι στενά συνδεδεμένη με τον βουλγαρικό εθνικισμό. Ο βουλγαρικός εθνικισμός λόγω των αποτυχίων του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου εξαφάνισε. Τώρα υπάρχει μια πολύ μικρή ομάδα η οποία δεν είχε επιρροή στην βουλγαρική κοινωνία. Θα μπορέσω να κάνω σύγκριση με αυτό το λόμπι,
ανθρώπους που ασχολούνται με τις αρχές θρησκείες των Βαλκανίων, με, πώς να το πούμε, με την ιδέα πως ο πληθυσμός είναι ο αρχαίος πληθυσμός, πολύ κοντά στο, στο νεοπαγανισμό στην Ελλάδα. Αλλά εδώ, αν έχει, μπορεί να έχει και εθνικό χαρακτήρα, εθνικιστικό χαρακτήρα, εκεί δεν μπορεί να έχει εθνικιστικό χαρακτήρα, φυσικά. Αλλά αφού είναι ισχυρό λόγο του κράτους, έχουν χρηματοδότηση, είναι πολλά άτομα, είναι παντού στο, στα Υπουργεία, στο Υπουργείο Οικονομίας, στο Υπουργείο Τουρισμού, στο Υπουργείο Παιδείας. Επιβάλλουν τη δικιά τους. Για το κοράνιο. Α, μαθαίνουν όπως είναι κείμενα από την Αγία Γραφή, έτσι, με τα κείμενα του κράτου, ιστορίες, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Διδάσκεται μόνο που πάρουν μουσουλμάνοι ή πάντοι. Για όλους, για όλους. Αυτή ήταν η ιδέα του Υπουργείου, να μην χωρίζονται τα παιδιά, αφού υπάρχουν περιοχές ιδιαίτερα στην Ανατολική Βουλγαρία και βόρεια Ανατολική Βουλγαρία, πάνω στη Ρουμανία, πούμε, όπου οι Τουρκόφωνοι είναι περισσότεροι. Να πούμε. Στη Ροδόπη μιλάνε βουλγάρικα και είναι πολύ πιο ας πούμε εκεί. Εκεί πάνω υπάρχουν περιοχές όπου μπορείς να συναντήσεις μόνο στα τουρκικά. Και γι' αυτό αποκλείεται να. Γι' αυτό το Υπουργείο ήθελε να βάλει ένα κοινό μάθημα για όλους, να μην ξεχωρίζουν. Αυτό είναι ο λόγος. Στο μάθημα, έχει κάποιο τίτλο αυτό το μάθημα. Θρησκεία. Το κάθε δάσκαλος μπορεί να επιλέξει. Εξαρτάται από την συνάδελφο. Άλλη ερώτηση. Από την πλευρά της Εκκλησίας υπάρχει κατήχηση όπως είναι ας πούμε, το παράδειγμα της Αλβανίας. Έχει οργανωμένο σύστημα κατήχησης η Εκκλησία. Και στην Ρουμανία υπάρχει ναι, υπάρχει τέτοιες δομές στην Ιερά Σύνοδο, αλλά δεν μπορώ να πω πως υπάρχει οργανωμένη δραστηριότητα. Η δραστηριότητα προγραμματοποιείται σε κάθε ενορία. Αν υπάρχουν ζωντανές ενορίες, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, στη Σόφια, Βάρνα, Φιλικούπολη, Πύργο, Στρασβούργο, Άσκοβο, Τύρκοβο, εκεί εκεί υπάρχει κατοίκηση στις συνορίες. Οι ιερείς οργανώνουν κατοίκηση. Καλούν φοιτητές θεολογίας ή δασκάλους θεολογίας ή επίσης διδάσκουν και αυτοί οι ιερείς οι οποίοι οργανώνουν αυτά τα μαθήματα. Αλλά εκεί πηγαίνουν γενικά οι οικειομένες. Τα παιδιά, κατά δικιά μου άποψη, είχαμε σε αυτές τις συζητήσεις, ιδιαίτερα του 2005-2006 μέχρι 2007, είχε μια πρωτοβουλία να μπουν τα κυριακά σχολεία. Κυριακά. Ναι, εγώ προσωπικά και οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι κατά. Αφού στα σχολεία τα παιδιά είναι, δυσκολεύονται, έχουν πολλές ώρες μάθημα και να πηγαίνουν στο σχολείο Κυριακή είναι και δικιά μου άποψη δεν είναι φυσικά. Ξεκίνησε με τη σκέψη του διδακτήρου σχολείου στην προσεκτική. Και από εκεί, ναι, αυτό. Στου προτεστάντες που κάνανε τα ίσχυση. Και από εκεί να πούν στα σχολεία σαν κανονικό μάθημα, αυτό όμως δεν είναι. Και δικιά μου άποψη δεν είναι μια καλή λύση. Στους δύο έτσι. Εγώ να πω κάτι στον κύριο Φώτη τελευταίο και μετά να πούμε για άλλους δύο. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η παρακμή
της βουλευτικής κοινωνίας στο θρησκευτικό παράδειγμα, στο θρησκευτικό συνέστημα, έχει ένα αντίκτυπο γενικότερο στην Εκκλησία, έχοντας, μάλλον δυσκολεύοντας το να υπάρχει μοναχισμός, δεν είναι ελάχιστο μοναχισμός στην Εκκλησία, στο να στελεχώνει την Εκκλησία από ανθρώπους που είναι μια ιστορική δημόσια. Το είχα ζήσει έτσι στη Βουλγαρία αυτό το πράγμα κάποια στιγμή που έχω πάει σε κάποιες συναντήσεις και με έκανε εντύπωση. Τώρα θα το ζήσει πιο άμεσα προ το Πανεπιστήμιο. Κατά τη δικιά μου άποψη, αυτή είναι πολύ δύσκολη ερώτηση, πάτε. Κατά τη δικιά μου άποψη, πρέπει να κοιτάξουμε το πρόβλημα πολύ πιο γενικά. Δεν είναι μόνο η ιατρική παραγμή κατά του κομμουνισμού. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε το σκίσμα αυτό. Τα μεγάλα μοναστήρια στην Βουλγαρία ήταν με το Πατριαρχείο προς την Ιεροφόρος και το μοναστήρι Πατσκόπου και το Γιάν και το μοναστήρι Ρήλας. Στο μοναστήρι Ρήλας όλοι ήταν Βουλγαροί. Έγινε νόμος του Πατριαρχείου. Και έμειναν μέχρι το 1973. Πολλά χρόνια μετά το σκίσμα. Αφού καταστράφηκαν αυτές οι αδελφότητες, γι' αυτό δεν έμειναν πολύ μοναχοί μετά. Κατά δικιά μου άποψη, από εκεί έρχεται το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο από το κομμουνισμό. Να ρωτήσω λίγο τον κύριο Νικόλα, θα ήθελα. Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποια ιστοσελίδα ή διαδικτυακός τόπος ή κάποιο τέλος πάντων εγχειρίδιο το οποίο να ορίζει σκοπούς ή να ορίζει έστω το περιεχόμενο για το μάθημα της θρησκείας. Ναι, υπάρχουν βοηθήματα για δασκάλους. Τέσσερα από τα 90. Ναι. Νομίζω ότι τώρα είναι σχεδόν τέσσερα. Αλλά κάποιο γενικό αναλυτικό πρόγραμμα, όπως ας πούμε πριν ανέφερε την Ελλάδα, δεν υπάρχει στο κράτος. Επειδή σε κάθε περιοχή είναι ας πούμε σαν επιλογή του Δήμου, όπως είπατε. Α, ναι, επιλεγόμενο. Δεν έχει κάτι που να ισχύει για όλους, για όλο το κράτος. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τον κύριο Ρμπόλο. Θα πάμε και στο άλλο κομμάτι. Thank you.